ο Πανορμήτης. Στην Σίμη, το νησάκι της Δωδεκανήσου, με τα 77 εξοκλήσια και μοναστήρια, οι κάτοικοι ευλαβούνται ιδιαίτερα τους παμεγίστους ταξιάρχες. Υπάρχουν εκεί 9 μοναστήρια των ταξιαρχών, όσα δηλαδή και τα τάγματα των σωμάτων αγγέλων. Το πιο φημισμένο μοναστήρι είναι ο Πανορμήτης, αφιερωμένο στον Αρχάγγελο Μιχαήλ και χτισμένο στα βυζαντινά χρόνια, πάνω στα ερείπια αρχαίου ναού του Πανορμίου Ποσειδώνα. Έτσι, ο Πανορμήτης πήρε όχι μόνο τη θέση του, αλλά και την ιδιότητα του αρχαίου θεού, γιατί από τότε θεωρείται προστάτης των θαλασσινών μας. Γι' αυτό τα περισσότερα σημειακά καΐκια έχουν το όνομά του. Αν και τα ιστορικά στοιχεία είναι πενιχρά, είναι όμως πλούσια η σημειακή παράδοση που αναφέρεται στην ίδρυση της Μονής του Πανορμήτη. Μία ευλαβής νοικοκυρά, καθώς έσκαβε στην τοποθεσία Πάνορμο, βρήκε κάτω από ένα σχήνο μια πολύ μικρή και παλιά εικόνα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Την πήρε κρυφά στο σπίτι της και την έβαλε στο εικονοστάσι, μπροστά στο οποίο άναβε ακίνητο καντήλι. Την άλλη μέρα η εικόνα χάθηκε. Τη βρήκε όμως η γυναίκα στο Πάνορμο, κάτω από το σχήνο, και τη μετέφερε πάλι στο σπίτι της. Αυτό επαναλήφθηκε και τρίτη φορά και έκανε την ευλαβή γυναίκα να απορεί και να λυπάται, γιατί ο ταξιάρχης δεν ήθελε να μείνει στο σπίτι της. Την απορία της την έλυσε ο ίδιος ο Αρχάγγελος όταν παρουσιάστηκε λαμπροντημένος και αστραφτερός στο όνειρό της και της δήλωσε ότι θέλει να μείνει στο Πάνορμο. Τότε εκείνη φανέρωσε στην πόλη το γεγονός και έτσι δόθηκε αφορμή και χτίστηκε μια μικρή εκκλησία προς τιμήν του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Αργότερα η εκκλησία έγινε μεγαλύτερη και τέλος σχηματίστηκε γύρω της μοναστήρι. Σύμφωνα με την παράδοση, η γυναίκα που βρήκε το εικόνισμα του Αρχαγγέλου ήταν το Μαριό του Πρωτενιού, μια ευλαβής σημειακιά που είχε στη ζωή της και άλλες επισκέψεις από τον ταξιάρχη. Κάποτε ξεκίνησε με τα κορίτσια της γειτονιάς να πάνε στο ξοκλήσι του Πανορμήτη για να ανάψουν τα καντήλια. Η βραδιά ήταν φεγγαρόλουστη και το ξοκλήσι φάνταζε ασημωμένο στην άκρη του μύχου του λιμανιού. Πέρασαν μέσα, προσκύνησαν και άναψαν τα καντήλια. Αφού συγύρισαν, έπεσαν να κοιμηθούν μέσα στην εκκλησία, γιατί το πρωί θα είχαν λειτουργία. Σε λίγο όλες κοιμόνταν βαθιά. Μόνο το Μαριό δεν είχε ύπνο. Ένας φόβος, μια ανησυχία της έσφιγγε την καρδιά. Επιτέλους κοιμήθηκε, μα σε λίγο ακούει μια βαριά και επιβλητική φωνή να βγαίνει από το ιερό. «Μαριό του Πρωτενιού, πάρε τα κορίτσια και φύγε». Ξύπνησε τρομαγμένη, άναψε το καντήλι του Αρχαγγέλου που είχε σβήσει και ξανακοιμήθηκε. Σε λίγο όμως ακούει την ίδια φωνή, πιο βαριά και προστακτική. «Φύγε Μαριό, φύγε σου λέω». «Πανορμήτη μου, γιατί με διώχνεις, άσε με να πάρω έναν ύπνο», παραπονέθηκε απλοϊκά η γυναίκα και έγειρε πάλι να κοιμηθεί. Τότε ακούει για τρίτη φορά τη φωνή, αλλά εγριεμένη τώρα και βροντερή, τόσο που έκανε να τρίζει η εικόνα του Πανορμήτη. «Φύγε σου λέω Μαριό, φύγε με τα κορίτσια, μη θέλεις να με τροπιάσεις». Αυτή τη φορά και εκείνη αγριεύτηκε, ξύπνησε τα κορίτσια και πήραν γρήγορο τον κατήφορο. Όταν ανέβηκαν αρκετά, γυρίζουν πίσω τους και τι να δούνε. Στο λιμάνι του Πανορμήτη είχαν αράξει δύο τουρκικές φρεγάτες και ο τόπος τριγύρω ήταν γεμάτος από κόκκινα φέσκια και κάτασπρα σαρίκια. Ο ταξιάρχης τις είχε γλυκτώσει από τα χέρια των Τούρκων. Για τον Πανορμήτη έχουν να πούν πως αν του τάξεις κάτι και δεν του το πας, θα σου το πάρει οπωσδήποτε. Ακόμη και αν του αφαιρέσεις κάτι από το μοναστήρι, δεν θα σε αφήσει να φύγεις αν δεν σου το πάρει πίσω. Μια σημειακή παράδοση αναφέρει πως τον περασμένο αιώνα είχε προσεγγίσει στο λιμάνι του Πανορμήτη ένα καράβι με Έλληνα καπετάνιο και Τούρκο πλήρωμα. Όταν ξεκίνησαν να φύγουν, στάθηκε αδύνατο να βγουν από το λιμάνι. Η αιτία ήταν μια χήνα του μοναστεριού που έκλεψαν οι ναύτες, την έσφαξαν και την έφαγαν. Μόνο αφού έταξαν στον Αρχάγγελο ασημένια χήνα, μπόρεσε το καράβι να σαλπάρει. Σήμερα μπροστά στο εικόνισμα του Πανορμήτη κρέμεται μια ασημένια χήνα, που πιστοποιεί το θαύμα αυτό. Στο μουσείο της Μονής υπάρχουν ποικίλα τάματα που μόνοι τους η θάλασσα έφερε ως εκεί μέσα σε μπουκάλια, κουτιά ή ομοιώματα καραβιών. Από τότε που χτίστηκε το μοναστήρι, οι ευλαβείς χριστιανοί έριχναν στη θάλασσα ό,τι έταζαν στον ταξιάρχη. Και το τάμα πήγαινε μόνο του
και άραζε στο λιμάνι, αρκεί αυτός που το έστελνε να είχε θερμή πιστή. Συχνά οι ναυτικοί μας, όταν κινδυνεύουν, επικαλούνται τη βοήθεια του πανορμίτη και ρίχνουν το τάμα τους με ένα μπουκάλι στη θάλασσα, γιατί έχουν ακούσει ότι σίγουρα μια μέρα θα φτάσει στον προορισμό του. Τότε οι καμπάνες της μονής θα σημάνουν χαρμόσυνα και ο ηγούμενος με τη συνοδεία του θα κατέβει στην προκυμαία για να το παραλάβει. Είναι συνήθως λιβάνι, κεριά, λίγα χρήματα και ένα κομμάτι χαρτί με τα ονόματα αυτών που κινδυνεύουν ή που είναι άρρωστοι. Ταπεινά, συνεχώς είναι τα τάματα του λαού, κερί και λάδι. Υπάρχουν όμως και τα ολόχρυσα αφιερώματα μπροστά στο εικόνισμά του που μαρτυρούν τις πολλές του θαυματουργικές ευεργεσίες. Η αφήγηση βρίσκεται στο βιβλίο «Ο Πανορμίτης και η περιώνυμη μονή του, Αθήνε, 1965» του Σκευοφύλακτου και επίσης «Η Ιερά Μονή Πανορμίτου Σίμης, Αθήνε, 1978» του Χατζηφώτη.